ότι κατά την εκτίμησή του πρέπει να καταργηθούν τα ΜΑΤ. Έτσι μας είπε. Εδώ. Σε αυτό ναι, ακριβώς τη θέση. Εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Ναι. Ναι. Και είναι η γνώμη σας, ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Υπάρχει μια κακή παράδοση στην αστυνομία, η οποία έχει να κάνει με την πολιτική μας ιστορία, να αποτελεί το μακρύ χέρι του κράτους για την επιβολή συνήθως αποφάσεων οι οποίες στρέφονται κατά των λαϊκών στρωμάτων. Καμιά φορά και από την άλλη, θα έλεγα. Και του παρακράτους υπάρχει και ένα σύνθημα το οποίο δεν θέλω να το πω αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα είναι λίγο δύσκολο να καταργήσουμε τα ΜΑΤ. Γιατί? Διότι την ημέρα που θα καταργήσουμε τα ΜΑΤ, την επόμενη Κυριακή, θα στηθούν από διάφορους παρακρατικούς τέτοια επεισόδια στα γήπεδα που θα βγαίνουν και θα λένε εσείς που καταργήσατε τα ΜΑΤ κτλ. Άρα δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι θεωρούμε εξαιρετικά άχρηστο και επικίνδυνο οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται σε διαδηλώσεις να φέρουν μαζί τους το υπηρεσιακό τους όπλο. Γιατί είναι άχρηστο? Διότι εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου ότι ένας αστυνομικός θα τραβήξει το πιστόλι και θα πυροβολεί σε μια διαδήλωση που κάποιος μπορεί να ρίξει. Λέτε, μια πέτρα, να είμαι εγώ δίπλα. Ξέρετε, κύριε Τσί, ότι φέτος μου είπανε σήμερα στα ΜΑΤ έχουν γίνει 1000 τραυματισμοί αστυνομικών τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι, τράβηξε κανένας πιστόλι να πυροβολεί σε διαδήλωση. Και τι να κάνουμε, να το ρισκάρουμε? Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν μας φτάνει αυτά που τραβάνε, θα τους αφοπλίσετε κιόλα. Δεν πρέπει να έχουν όπλα οι αστυνομικοί? Ενδιαφέρον, να σας ρωτήσω, σε ποια περίπτωση, σε μια διαδήλωση, πιστεύετε ότι ένας αστυνομικός μπορεί να τραβήξει το όπλο του και να πυροβολήσει τους διαδηλωτές? Νομίζω μιλάει για τις διαδηλώσεις. Ένα λεπτό. Μόνο για διαδηλώσεις μιλάμε. Στην ίδια. Απαντώ. Μια διαδήλωση που θα πυροβολήσει. Το 44 το Δεκέμβρη. Μπορώ να απαντήσω. Πιστεύω ότι ένας αστυνομικός που να χρησιμοποιεί το όπλο του στις περιστάσεις που επιτρέπεται από τον νόμο, είτε βρίσκεται σε διαδήλωση, είτε βρίσκεται εν ώρα υπηρεσίας, είτε βρίσκεται οπουδήποτε. Φυσικά. Και αν περνάτε εσείς από δίπλα και φάτε μια σφαίρα άσχετη. Αυτό δεν ισχύει τις υπόλοιπες μέρες, δεν μπορεί να περνάω από δίπλα. Ναι, αλλά η πυκνότητα στους χώρους των διαδηλώσεων είναι τέτοια που αν φύγει μια σφαίρα θα σκοτώσει άνθρωπο. Κατανοητό. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν κανόνες πειθαρχίας, οι οποίοι εφαρμόζονται σε περίπτωση που ένας αστυνομικός παραβεί το υπηρεσιακό πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθεί. Το οποίο προφανώς είναι διαφορετικό. Όταν κάνει περιφωλίες, προφανώς αυτό καθορίζεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Δεν φοβάστε, κύριε Κυρίτση, ότι μια τέτοια εξαγγελία ίσως αστοιχίσει στον αποκαλούμενο μεσαίο χώρο, υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα αίσθημα φόβου και ανησυχίας στους Έλληνες πολίτες? Δεν ξέρω κανέναν, δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν άνθρωπο, είμαι σίγουρος θα ανακαλέσει και η κυρία Ασημακοπούλου, ο οποίος να λέει ναι, τραβήξε τα πιστόλια και πυροβολήστε σε μια διαδήλωση. Με συγχωρείτε, δεν είπα αυτό. Μόνο για τις διαδηλώσεις μιλάμε. Δεν είπα αυτό. Μόνο για τις διαδηλώσεις μιλάμε. Αν υπάρχουν τρεις μέσα στη διαδήλωση οι οποίοι έχουν όπλο και τα βγάζουν και αρχίζουν να πυροβολούν τον κόσμο, τι θα κάνουν οι αστυνομικοί, κύριε Κυρίτση? Με συγχωρείτε που μιλάμε τόσο απλοϊκά. Θα τρέχουν να ψάχνουν να βρουν όπλα. Νομίζω ότι. Με συγχωρείτε που μιλάμε τόσο απλοϊκά, αλλά πραγματικά μαζί σας έχουμε έρθει σε ένα σημείο έλλειψη συνεννόηση. Πιθανολογείται από το. Δεν θυμάμαι ποτέ σε διαδήλωση στην Ελλάδα, τουλάχιστον από το τέλος του εμφυλίου πολέμου και μετά, να έχει τραβήξει διαδηλωτής όπλο ή να έχει, σκοτωθεί αστυνομικός. Αντιθέτως, έχουν σκοτωθεί 6-7 διαδηλωτές, συνήθως παιδάκια 15χρονα, Καλτεζάς μια σφαίρα στο κεφάλι. Έχουμε προφανώς διαφορετικά στάνταρ της ασφάλειας του κοινού. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να δούμε πόσες διαδηλώσεις θα γίνονται όταν έρθει. Και εμείς δεν θέλουμε τρομοκράτες να αλωνίζουν και δεν θέλουμε να μπορούν στις διαδηλώσεις να σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι από διάφορα τέτοιου είδους στοιχεία. Εντάξει. Έτσι θα συνεννοηθούμε. Κυρία Ράφτη, για πείτε μου εσείς τη δική σας τη θέση γύρω από αυτά. Ακούτε, εδώ υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Την παρακολουθώ. Ναι. Την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον και σκέφτομαι ότι προφανώς, μια και